Για τελεσίγραφο της Μόσχας προς τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Κρυμαία. Ο Αχιλλέας Πατσούκας είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αχιλλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Σύμφωνα με επίσημη πηγή του ρωσικού άμυνας που τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη διαρροή, η φύλαξη περί τελεσίγραφου μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί προς Ουκρανούς στρατιώτες να παραδώσουν τις μονάδες του Χιδάλου στα χυφή αίμα είναι ανοησίες. Ουσιαστικά του διαψεύδει η Μόσχα. Να πούμε βέβαια πως την ίδια στιγμή η Ρωσία για μία ακόμα μέρα έθεσε σε πλήρη έλεγχο όλη την Κρυμαία. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που μιλάμε, όλες τις πόλεις της Κρυμαίας, τα λιμάνια, οι ναύσταθμοι, είναι υπό ρωσικό έλεγχο. Ακούμε βέβαια πως αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι καθοριστικό, καθώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με επέμβαση. Φυσικά είναι επέμβαση. Καθώς οι Ουκρανοί πολίτες της Κρυμαίας αλλά και άλλων περιοχών όπου βλέπουμε Ρώσους στρατιώτες, ουσιαστικά τους καλωσορίζουν, σηκώνουν ρωσικές τιμές και τους ζητούν να παραμείνουν στη χώρα που θέλουν να τους προστατεύσουν από τους Ναζί, οι οποίοι απειλούν την ακυρεότητα των Εβραίων, Ελλήνων και άλλων μειονοτήτων. Να πούμε τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στους Ναζί, με επίσημο αίτημα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και Εξωτερικών ζητάει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να παραπέψει σε δίκη ηγετικό στέλεχος τη κυβέρνηση πλέον του Κιέβου, ο οποίο κάλεσε τον Ντόκου Μάροφ, τον τρομοκράτη δηλαδή τη Ρωσία, ο οποίο έχει βάψει το αίμα του με χιλιάδες αθώους πολίτες, τον κάλεσε λοιπόν να προβεί νέες τρομοκρατικές επιθέσεις εντός της Ρωσίας. Να πούμε βέβαια πως ενώ το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίο είναι από 4 ώρες σε επίδειξη ισχύως απέναντι στις απειλές που δέχεται από τη Δύση, έδωσε το παρόν σε μεγάλη άθληση στην Αγία Πετρούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας. Λοιπόν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται πως κρατά ακόμα ανοιχτό το δίπλο του διαλόγου. Συγκεκριμένα, ήρθα από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με την Αγγέλα Μέρκελ, την οποία δέχτηκε να ξεκινήσει μια ειδική διαπραγμάτευση πριν από λίγο. Ο πρέσβης της Ρωσίας, τον ΟΑΣΕ, προχώρησε τη συγκεκριμένη δηλώνοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ακόμα και αύριο τη σύσταση μιας επιτροπής του ΟΑΣΕ, η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα της Κρυμαίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.